Γεια σας και από μένα. Καλησπέρα σας, φίλοι και φίλες και μέλη της οικογένειας του Σιδηροδρόμου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να το πιάσω από εδώ που το άφησε ο πρόεδρος του ΟΣΕ. Γιατί πέρα από τα έργα και τις ράγες, φυσικά που χωρίς αυτά δεν υπάρχει σιδηρόδρομος, χρειάζονται και όλα αυτά προκειμένου να λειτουργήσει στις σύγχρονες επιταγές της αγοράς. Και μιας και μίλησε για δίκαιη και ίση μεταχείριση, εδώ είμαστε η καθήλυνα αρμόδια αρχή. Να σας χαιρετήσω καταρχήν και συγχαρητήρια για την εξαιρετική πρωτοβουλία σας, όλους τους διοργανωτές του συνεδρίου. Ως νέα διοίκηση της ΡΑΣ, για την ακρίβεια πολύ νέα, οι περισσότεροι από εδώ το ξέρετε, για την ακρίβεια δεν έχουμε αναλάβει καθόλου στις προσεχείς ημέρες, αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ. Είναι και ο αντιπρόεδρός μας εδώ, ο κύριος Γεωργόπουλος. Τον ευχαριστώ που το παρακολουθεί όλο το συνέδριο. Χαιρετίζω πάλι και εγώ από την πλευρά της νέας διοίκησης την εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία σας, που σηματοδοτεί τον τόσο σημαντικό ρόλο που καλείται ο σιδηρόδρομος να διαδραματίσει στο άμεσο μέλλον για τη χώρα μας. Είναι τεράστια αναπτυξιακή πρόκληση στην Ελλάδα της κρίσης. Είναι τομέας σχεδόν πλήρως ανεκμετάλλευτος. Φαίνεται όμως ότι περιέχει τεράστιες δυνατότητες ώστε να συντείνει στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και να συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη της οικονομίας της. Το καταλαβαίνουμε όλοι, δεν χρειάζεται να είμαστε ειδικοί στον τομέα αυτό. Δεν απαιτείται εξειδίκευση, αν και οι περισσότεροι εδώ είστε γνώστες του αντικειμένου άριστοι. Τα είπαν και οι προηγούμενοι, μια απλή σύγκριση στατιστικών στοιχείων. Μιλάμε μόνο για το 0,9% του συνολικού χερσαίου επιβατικού έργου. Το 1,6% του εμπορευματικού είναι απογοητευτικά χαμηλά τα ποσοστά αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως δείχνει και πραγματικά τις δυνατότητες που υπάρχουν για ανάπτυξη. Και θέλοντας και μη, βρισκόμαστε σε μια ιστορική συγκυρία που, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, θεωρώ ότι ο σιδηρόδρομος θα πάει τρένο. Αρκεί βεβαίως να έχουμε τη διορατικότητα, να έχουμε την προνοητικότητα, να δράξουμε την ευκαιρία και να την αξιοποιήσουμε. Και ακούγοντας τοποθετήσεις όλων των προηγουμένων συνέδρων, νιώθω πολύ αισιόδοξη ότι η πρόβλεψή μου θα επιβεβαιωθεί. Τόσο η γεωγραφική θέση της χώρας μας, η ανάπτυξη των λιμένων και των θαλάσσιων μεταφορών είναι συγκριτικό πλεονέκτημα για την παράλληλη ανάπτυξη του σιδηροδρομικού κλάδου ως αναπόσπαστο στο μέρος των συνδυασμένων μεταφορών. Τώρα, η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων καλείται να διαδραματίσει έναν πολύ ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό το μάτριξ των εμπλεκόμενων φορέων στις σιδηροδρομικές μεταφορές. Αυτόν του θεματοφύλακα της ασφάλειας, αρχικά, και πολύ σημαντικό, της διαφάνειας, της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης. Και ευαίσθητος αυτός ρόλος απαιτεί τη σύσταση και τη λειτουργία ενός φορέα με διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά από το υπόλοιπο δημόσιο. Και θα εξηγήσω παρακάτω τι εννοώ. Παρότι η ΡΑΣ από τη φύση της, που απορρέει τόσο από το ευρωπαϊκό όσο και από το εθνικό δίκαιο, αποτελεί αποκλειστικά θεσμικό και τεχνοκρατικό φορέα, εγώ θα επιχειρήσω να εισάγω και πολιτικά χαρακτηριστικά στην τοποθέτησή μου, γιατί η διαφάνεια, η αμεροληψία, η δίκαιη και ίση μεταχείριση δεν επιβάλλεται ούτε με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο, ούτε με την ανεξαρτησία της αρχής. Αποτελεί πρωτίστως πολιτική επιλογή και εκπροσωπώντας τη νέα διοίκηση της ΡΑΣ, δεσμεύουμε για τη διασφάλιση και περιφρούρησή τους. Βεβαίως, απότερος στόχος μας είναι η διαμόρφωση των προϋποθέσεων που θα επιφέρουν αύξηση της συμμετοχής των σιδηροδρομικών μεταφορών στο σύνολο του κλάδου, τις διαφανείς και αδιάβλητες εκείνες διαδικασίες που θα παρέχουν τα εχέγγυα για προσέλκυση και δραστηριοποίηση περισσότερων επιχειρήσεων στον κλάδο. Και επομένως αναπτυξιακή όθηση και όλα τα ωφέλη και νέες θέσεις απασχόλησης και όλα τα ωφέλη που θα προκύψουν από αυτό. Όλα αυτά προϋποθέτουν ένα ισχυρό ρυθμιστικό φορέα που θα υποπτεύει και θα ρυθμίζει αποτελεσματικά τη σιδηροδρομική αγορά.
Από ό,τι γνωρίζετε οι περισσότεροι, η ΡΑΣ αποτελεί μια ρυθμιστική αρχή που θεσπίστηκε σχετικά πρόσφατα. Το 2011 ξεκίνησε να λειτουργεί και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας της, τα οποία πρέπει να επιληθούν σύντομα, άμεσα θα έλεγα, αλλά και σημαντικά περιθώρια και αναβάθμισης και ενίσχυσής της. Ο νόμος 4408 που ψηφίστηκε πρόσφατα επαναδιατυπώνει το ρόλο της ΡΑΣ, αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητές της και τις ενισχύει. Πρόκειται καταρχήν για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της από οποιαδήποτε ιδιωτική ή δημόσια οντότητα, αλλά και από την κυβέρνηση. Και αυτό ισχυροποιεί τόσο τη δυνατότητα εποπτείας της, αλλά και την αξιοπιστία της κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Για να μην σας κουράσω, έτσι με τίτλους να σας πω 2-3 πράγματα μόνο από τις αρμοδιότητες που έχει η ΡΑΣ, για να αντιληφθείτε και περί τίνος πρόκειται, γιατί είναι σχετικά καινούριο και ίσως να το θεωρείτε κάποιοι περιττό. Δεν είναι. Είναι σημαντικό προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο το οποίο θα προσελκύσει νέους επενδυτές. Εξασφαλίζει τη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή. Αναλαμβάνει την αδειοδότηση των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και τη συνεχή εποπτεία των όρων της. Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε και στις 3 άδειες που έχουν χορηγηθεί πρόσφατα στις πρώτες σιδηροδρομικές εταιρείες. Νομίζω υπάρχουν εκπρόσωποι κάποια. Θα τοποθετηθεί κάποιος εκπρόσωπος. Α, εσείς. Να τους καλωσορίσουμε καταρχήν στη σιδηροδρομική οικογένεια. Οι άδειες αυτές αποτελούν ένα πρώτο αλλά πολύ σημαντικό βήμα για το άνοιγμα της αγοράς και ως νέα διοίκηση θέλουμε να τους διαβεβαιώσουμε ότι θα είμαστε σύμμαχοί σας, θα βρισκόμαστε εκεί για να παρακολουθούμε, να εποπτεύουμε και να περιφρουρούμε τόσο τα δικαιώματά σας όσο και τις υποχρεώσεις σας. Δεν θα είμαστε απλοί τροχονόμοι μεταξύ των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων. Δεσμευόμαστε ότι με τη θεσμική μας λειτουργία θα διαμορφωθεί ένα τέτοιο δίκαιο και σταθερό πλαίσιο, το οποίο θα προσελκύσει εντός λίγο χρονικού διαστήματος και ακόμη περισσότερες εταιρείες. Θα είμαστε σύμμαχοί σας, θα είμαστε στήριγμά σας στα δικαιώματά σας, αλλά θα είμαστε και θα εξαντλήσουμε και την αυστηρότητά μας σε ό,τι αφορά τους όρους λειτουργίας σας με ασφάλεια και με δίκαιους όρους. Για να συνεχίσω λίγο με τις αρμοδιότητες της ΡΑΣ, εποπτεύουμε την εφαρμογή της ισχύουσας σιδηροδρομικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών, τη συμμόρφωση με τα στοιχεία διαλειτουργικότητας. Έχουμε την αρμοδιότητα να εισηγούμαστε προς το Υπουργείο σχετικά με κίνητρα προς το διαχειριστή της υποδομής για τη μείωση του κόστους παροχής της υποδομής και του επίπεδου τελών πρόσβασης. Μπορούμε να γνωμοδοτούμε περί των συστημάτων κρατικής αποζημίωσης προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις. Έχουμε την αρμοδιότητα έγκρισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού της σιδηροδρομικής ακαδημίας, όπως έχει ονομαστεί, τόσο των μηχανοδηγών όσο και του προσωπικού με κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας και αποτελεί και άμεση προτεραιότητά μας αυτή, καθώς υπάρχει έλλειψη και πρέπει να καλύψουμε το κενό πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά είναι σε αδρές γραμμές έτσι, τα βασικά καθήκοντα του ρυθμιστικού αυτού φορέα. Αντιλαμβάνεστε όμως, παρότι σας τα είπα πολύ σύντομα, τον όγκο και τη σημασία του έργου που καλούμαστε να επιτελέσουμε, εφόσον πραγματικά λειτουργήσουμε αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει η νομοθεσία. Προκειμένου να επιτευχθεί το έργο αυτό, οφείλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα. Πρέπει να σας πω ότι τη σύσταση της ΡΑΣ δεν ακολούθησε η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία δημιουργίας οργανισμού. Θα μου πείτε πώς λειτουργεί τόσα χρόνια χωρίς οργανισμό. Λειτουργεί. Εκτός αυτού, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 14 εξειδικευμένα μεν στελέχη και τους ευχαριστούμε από αυτό το βήμα. Δεν ξέρω αν είναι κάποιος εδώ στην αίθουσα, αλλά οφείλουμε να τους ευχαριστήσουμε γιατί πραγματικά με 10 άτομα όλες αυτές οι αρμοδιότητες δεν είναι εύκολο να υλοποιηθούν. Παρ' όλα αυτά, υπηρετούν μόνο 14 εξειδικευμένα στελέχη, 9 για την ακρίβεια, γιατί οι υπόλοιποι είναι σε άδειες ή αποσπασμένοι. Όσο και να έχουν την καλή διάθεση, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτή η υπηρεσία. Οπότε, σχεδιάζουμε
και με το, τη δυνατότητα που έχουμε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης να φέρουμε προσωπικό και μάλιστα υψηλής ειδίκευσης προσωπικό, γιατί η ρύθμιση ως, ως διαδικασία έχει τεχνικό και, τεχνική και διεπιστημονική προσέγγιση, άρα θέλουμε πολύ υψηλού επίπεδου προσωπικό. Επίσης σχεδιάζουμε την δημιουργία του οργανογράμματος, όχι όμως με την κλασική μορφή, όχι, δεν δημιουργούμε ένα δημόσιο δίπλα στο δημόσιο. Θα εισάγουμε, σχεδιάζουμε να φέρουμε μοντέρνα οργανογράμματα, είμαστε σε συζητήσεις πώς θα γίνει αυτό, τα οποία θα έχουν ευέλικτη μορφή, δηλαδή θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και εμείς ευέλικτοι και ταχύτατοι και άμεσοι και να παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε όπως ο ιδιωτικός τομέας, με θεσμικό όμως χαρακτήρα και μέσα στο δημόσιο. Ήρθε η ώρα που νομίζω ότι και το δημόσιο μπορεί να λειτουργήσει όπως μια επιχείρηση, μια επιχείρηση όμως με όρους διαφάνειας και θεσμικής λειτουργίας. Τώρα, η ανάθεση σημαντικών αρμοδιοτήτων, η προβολή των στελεχών, η συμμετοχή τους στην εκπροσώπηση του φορέα, νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν κίνητρα προσέλκυσης εξειδικευμένου προσωπικού. Είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό. Εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία οργανωσιακής κουλτούρας. Η Ρυθμιστική Αρχή πρέπει να επενδύει σε μηχανισμούς ανάπτυξης μιας κουλτούρας που αντιτίθεται σε φαινόμενα ενδογενούς διαφθοράς και κατάχρησης εξουσίας, με σκοπό να διασφαλίζουμε την αξιοπιστία του οργανισμού και θα επενδύσουμε σε αυτό. Επίσης, θεωρώ αυτονόητο ότι ο ρυθμιστικός φορέας δεν πρέπει να υποκαθιστά το Υπουργείο Μεταφορών στη χάραξη πολιτικής μεταφορών. Επιβάλλεται όμως και θα το προσπαθήσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε μη δεσμευτικές βεβαίως, αλλά επιστημονικά επεξεργασμένες και αιτιολογημένες γνώμες περί όλων των θεμάτων αφορούν τις σιδηροδρομικές μεταφορές, περί της υιοθέτησης μη του κατάλληλου μοντέλου σιδηροδρομικών μεταφορών, περί της πολιτικής παροχής κινήτρων, του συστήματος αποζημιώσεων, του καθορισμού τελών του διαχειριστή, ώστε να μην εισάγονται διακρίσεις. Έχουμε όρεξη και η μελέτη της διεθνούς εμπειρίας, έχουμε επιστημονικά εργαλεία για αυτά, σύγχρονες μεθόδους, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Τέλος, η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών φορέων τόσο της χώρας μας όσο και των υπολείπων κρατών μελών και η συνεργασία με τις υπόλοιπες σχετικές με το κλάδο ρυθμιστικές αρχές είναι απολύτως αναγκαία και θα επιδιωχθεί. Να πω ότι είπαμε και πριν ότι απότερο στόχος μας είναι η αύξηση του έργου των μεταφορών, η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων. Μίλησαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, δεν θυμάμαι ποιος κύριος, αλλά είπε για κίνητρα και πακέτα που είναι αναγκαία πέραν του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να προσελκύσουμε νέες επιχειρήσεις. Ένα από αυτά νομίζω ότι είναι το σταθερό πλαίσιο, το δίκαιο και υγιές περιβάλλον που θα δημιουργήσει η ΡΑΣ, ώστε να πραγματικά οι πιθανοί επενδυτές να γνωρίζουν ότι δεν θα υπάρχει μεροληψία, ότι θα υπάρχει υγιής ανταγωνισμό, ότι θα υπάρχουν ταχύτατες και σύγχρονες διαδικασίες προσαρμοσμένες στις επιταγές και τις ανάγκες της αγοράς. Οπότε νομίζω ότι ένα μέρος θα το καλύψουμε με τη λειτουργία, τη βέλτιστη της ΡΑΣ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι εδώ και για ερωτήσεις, ό,τι χρειαστείτε.